Ο Χρήστος Κατσότης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσότη. Ευχαριστούμε για τη σημερινή επικοινωνία. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Είμαστε εδώ, όπως είπατε, για μια συγκέντρωση που θα γίνει το απόγευμα, αλλά ταυτόχρονα θα γίνουν και κάποιες περιοδίες σε χώρους δουλειάς. Με αφορμή βέβαια και όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα, τις εξελίξεις που έχουμε με τις εργασιακές σχέσεις στον τουρισμό, για να προβάλλουμε τις θέσεις μας, αλλά και τη στάση του ΚΚΕ απέναντι σε αυτή την ασίδωτη δράση των εργοδοτών, τη στήριξη που συναντά από τις κυβερνήσεις, δήμους και περιφέρειες, και βέβαια που πρέπει να συναντήσει την ανυπότακτη ασυμβίβαση στάση των εργαζομένων και του λαού για αξιοπρέπεια στη δουλειά, για μισθούς και όρους εργασίας τέτοιους που δεν θα ξεφτιλίζουν τον άνθρωπο. Στον τουρισμό έχουμε νέες, πώς να το πω τώρα, νέες ειδικότητες, έτσι. Έχουμε, ας πούμε, τον σερβιτόρο κολυμβητή. Επειδή εγώ προέρχομαι από τον τουρισμό, είμαι 40 χρόνια ξενοδοχείο υπάλληλος. Μάλιστα. Γνωρίζω την εξέλιξή του. Και πρέπει να πούμε ότι μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να βάλουν όρια σε αυτή την εξέλιξη που έχουμε σήμερα, που οι εργοδότες χωρίς όρια απαιτούν υπηρεσίες προς τον τουρίστα για να είναι ανταγωνιστικοί, για να κερδίζουν δηλαδή, τέτοιες που ξεφτιλίζουν τον άνθρωπο. Αλήθεια, ποια είναι τα όρια, τι μπορούν να ζητήσουν άλλο οι εργοδότες από τους εργαζόμενους, μπορεί να το φανταστεί κανείς. Έχουμε συναντήσει να απαιτούν από νέες κοπέλες να ντύνονται προκλητικά για να μπορούν να προσελκύουν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Νομίζω ότι αυτό είναι χειρότερο από τον σερβιτόρο που έμπαινε στη θάλασσα. Ακόμη χειρότερο. Ή ξέρω, απαιτούν από τους εργαζόμενους να περπατούν ξυπόλυτοι, να δουλεύουν ξυπόλυτοι μέσα στην άμμο και να καίγονται τα πόδια τους. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Ακόμα και το πιο απλό θα έλεγα, να τους δίνουν στα μαύρα και να είναι σε μπιτσόμπαρα και να... Δηλαδή... στα μαύρα και να είναι από τον ήλιο. Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν μπορεί κανείς να ανέχεται αυτή την κατάσταση. Μπορεί να ανέχεται κάποιος να δουλεύει 10-12 ώρες μέσα στο νερό. Ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να έχει στην υγεία του. Θα μου πείτε ποιος νοιάζεται γι' αυτό. Εμείς αυτό λέμε, ότι η εργατική τάξη, το κίνημά της, πρέπει να νοιαστεί και να βάλει εμπόδια σε αυτές τις μορφές εργασίας που επιβαρύνουν την υγεία, την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, να βάλει συνολικά, αν θέλετε, το δική της φραγίδα σε αυτή την ασίδωτη δράση των εργοδοτών. Και βεβαίως εμείς, όπως φαίνεται, σαν ΚΚΕ, λέμε ότι αυτό το σύστημα θα γίνει εδώ και πιο βάρβαρο, πιο άγριο, πιο αδίστακτο απέναντι στους εργαζόμενους, που θέλει να βγάλει από τον καθέναν όλο και περισσότερα κέρδη, γιατί αυτή είναι η ανταγωνιστικότητα. Και όντως έχουμε ένα αμύθιτο πλούτο από τη μια μεριά, και από την άλλη έχουμε μια προσπάθεια, το άγχος της επιβίωσης των εργαζομένων, οι οποίοι δουλεύουν εποχιακά και πρέπει να ζήσουν 12 μήνες. Αυτή είναι η ιστορία με τους εποχιακά εργαζόμενους στον τουρισμό, οι οποίοι δεν προστατεύονται, δεν στηρίζονται από την κυβέρνηση. Ήδη γνωρίζουν οι ξενοδοχείοι υπάλληλοι πάρα πολύ καλά ότι έχει ανατραπεί αυτό το δικαίωμα στο πείδωμα ανεργίας, το οποίο τους επέτρεπε σε μια αξιοπρεπή, να το πω έτσι, επιβίωση, ιδιαίτερα την περίοδο του χειμώνα. Και είναι γνωστό επίσης ότι εδώ έχει καταργηθεί κάθε έλεγχος του ΣΕΠΕ στους μεγάλες επιχειρήσεις, στους επιχειρήσεις ιδιαίτερα, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις, να μην εφαρμόζονται τα ωράρια. Και βέβαια υπάρχει και το νομοθετικό πλαίσιο, όπως είναι γνωστό, ο νόμος Χατζηδάκη τελευταία, ο οποίος εμείς τον έχουμε χαρακτηρίσει ένα έκτρωμα, ένα συμβληματικό νόμος, που είναι προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης, και αυτός για να μπορέσει εδώ να γίνει πιο φιλικό το περιβάλλον στους επενδυτές. Φιλικό περιβάλλον στους επενδυτές σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στην απασχόληση ενός εργαζόμενου. Ούτε ωράρια, ούτε συμβάσεις. Ελεύθερες οικονομικές ζώνες θα προτιμούσαν όλοι. Όπως είναι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, όπως είναι και αλλού βέβαια, που τώρα σιγά σιγά επεκτείνονται. Αυτό θέλουν, και βέβαια αυτό το κάνουν de facto οι εργοδότες, ιδιαίτερα στον τουρισμό, που βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση που κυριαρχεί. Και ο εργαζόμενος, κύριε Κατσότη, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει όλο αυτό?
Γιατί είναι πολυδιάστατο. Το ανοίξατε λίγο πολύ στις διαστάσεις του. Δηλαδή είναι από την νομοθεσία μέχρι την ασυδοσία. Ο εργαζόμενος πού βρίσκεται σε όλο αυτό? Ο εργαζόμενος, ο μόνος δρόμος που έχει είναι η οργάνωσή του και να βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες, τα δικά του θέλω. Γιατί όσο δεν τα βάζει μπροστά ο εργαζόμενος, τις ανάγκες του, να το πω έτσι, τότε θα κυριαρχούν οι αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου για όλο και περισσότερα κέρδη, σε βάρος βέβαια της ζωής του ίδιου του εργαζόμενου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος του εργαζόμενου. Ο συμβιβασμός, η συνένεση σε οδηγεί στον πάτο, σε οδηγεί στην μη αξιοπρεπή ζωή. Αυτό είναι το ζήτημα και δεν μπορεί να ανεχθεί κανείς μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια κατάσταση. Άρα λοιπόν η οργάνωση στα σωματεία και μπροστά να μπουν οι ανάγκες. Γιατί ο συμβιβασμός με αυτή την κατάσταση μας οδήγησε εδώ. Και γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα υπάρχει μεγάλη διαπάλη, όπως ξέρετε, στο εργατικό κίνημα για το θέμα των προτεραιοτήτων. Προτεραιότητα της εργοδοσίας είναι τα κέρδη. Προτεραιότητα του εργατικού κινήματος δεν μπορεί παρά να είναι οι ανάγκες για αμοιβή και εργασία τέτοια που θα ικανοποιεί τον εργαζόμενο και την ζωή του. Αν λοιπόν ξεφύγουμε από αυτό, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά οι εργαζόμενοι μέσα από τις συνελεύσεις τους και τη συμμετοχή τους μπορούν να διαμορφώσουν τους όρους ενός τέτοιου κινήματος, το οποίο θα βάλει εμπόδια, θα βάλει όρια, να το πω έτσι, στην ασίδωτη δράση των εργοδοτών και βεβαίως θα διεκδικεί την απαλλαγή τους ακόμα και από αυτούς. Εμείς σαν ΚΚΕ, ξέρετε, ότι λέμε ότι αυτή η μορφή οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας θα δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα και βάσανα στο λαό μας. Γι' αυτό πρέπει να λυθεί οριστικά μέσα από την ρήξη και την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας, αυτής της τάξης σήμερα που κάνει κουμάντο στην οικονομία αλλά και στην εξουσία, που τα πάντα όλα τα βλέπει κέρδος. Τη θάλασσα, τη γη, τον ουρανό, το βουνά, δεν έχει αφήσει τίποτα για τον λαό τον ίδιο. Αξιοποιεί τα πάντα και έρχεται μετά η κυβέρνησή τους, τα κόμματά τους και νομοθετούν τις παρανομίες τους. Γιατί αυτό κάνουν. Αυτό κάνουν. Βλέπουμε λοιπόν πολλούς νόμους οι οποίοι έρχονται να νομοθετήσουν αυτά που εφαρμόζει ήδη το κεφάλαιο στις κάθε περιοχές. Ακόμα και οι περιφερειακοί σχεδιασμοί έρχονται να υλοποιήσουν αυτές τις αξιώσεις. Για όλα αυτά λοιπόν, σήμερα το βράδυ στην πλατεία Κύπρου, έτσι, θα μιλήσετε στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κύπρου. Ωραία. Θα πούμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας και την ανάγκη το ένα κίνημα να μπορέσει να δυναμώσει, να ισχυροποιηθεί και να βάλει μπροστά, όπως είπαμε, τον αγώνα για τις ανάγκες του λαού μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κατσότη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.